Γεια σας, τι κάνετε. Τι κάνετε, να ξέρεις ότι απόλαυσα τη συνομιλία με τον Αντώνη Καφετζόπουλο. Αυτή, α, τότε. Είναι αγαπημένος μου ο ηθοποιός. Είναι, πολύ καλά. Και ωραίος τύπος. Ευχάριστα τα μέσα μου, καλά, και αλήθεια είναι μαζί τον Άκη για το τα όλο μαζί, γιατί ήταν και ο γιος ο Καφετζόπουλος και ο παπάς και ο Σκεφτούλης. Και είναι και ξέρετε την παράσταση ο Φιουσέλη και αντέχει λίγο της... έτσι, έντονη, απρεπέστατη, έτσι, το λόγο τον απρεπέστατο, μπορεί να πάει το δει στο επικολονό. Όπως το είπες, είναι πολύ εύκολα η ΑΕΚ επικράτηση του ΠΑΟΚ, πήρε ένα ακόμα ντέρμπι. Το περίμενες. Τώρα, άμα το πω θα λέει κανείς, τι λες, το έχεις σώπα, χαίρο πολύ. Όχι, φλέξον δεν κρύβεσαι. Έχω μάρτυρες όμως, έχω μάρτυρες. Δεν κρύβεσαι, γι' αυτό σε ρωτάω. Ναι, στο αεροδρόμιο στο Παρίσι μιλάγαμε σχετικά με τον Μιχάλη τον Τζόχο και τον Πάνο το Μάλαμα από το Κοσμοτέ TV. Και είχε πάει αναφορά σε αυτό το τέρι και είχα πει ότι έτσι όπως έχω δει τον ΠΑΟΚ φέτος είναι πολύ καλύτερος από πέρσι μένα, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ τον έχει εύκολο, ότι είναι μεγάλη απόσταση ακόμα μεταξύ των δύο αντιπάλων σε επίπεδο έντασης, δύναμης, φυσικής κατάστασης και επιλογών. Εκτιμώ ότι βοήθησε πολύ ο Λουτσέσκου, βέβαια εγώ περίμενα λίγο διαφορετικό το ΠΑΟΚ από την αλήθεια μου. Ναι. Ναι, δηλαδή περίμενα το ξεκινήσει ο Σάστρε, το ξεκινήσει ο Κουγεράκης, ο Τάισον, νομίζω ο Ρουμάνος τεχνικός βοήθησε πολύ τον Ματίσον με είδαν ότι παρέλα ένα μάτς. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ναι, το περίμενα να είναι σχετικά εύκολο. Καταλαβαίνω όσους δεν το περίμεναν λόγω των απουσιών της ΑΕΚ και της ανάγκης να μην πάει σε πολύ μεγάλο rotation μετά από μάτς και ταξίδι στη Γαλλία. Όμως επαναλαμβάνω, όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο και όχι μπάλα και δεν έχουν κολλημένο μυαλό, νομίζω ότι βλέποντας έως τώρα όλες τις ομάδες ελληνικές πρέπει να αντιλαμβάνονται εύκολα ότι έχει μια απόσταση από τους υπόλοιπους και ειδικά στα μεγάλα σημαντικά μάτς. Η οποία μπορεί να καλυφθεί, εννοείται, είναι πάρα πολύ όσο κουτάθμα, δεν είναι για διαφορά απόσταση ασφαλείας στη βαθμολογία, εννοώ στην εικόνα μεταξύ τους. Είναι μια ομάδα λίγο πιο καλά δουλεμένη, λίγο πιο ολοκληρωμένα, έτοιμη σε επίπεδο αγωνιστικής και φυσικής κατάστασης, δύναμης και αντοχών και με έναν προπονητή που έχει πάρα πολύ καλά το δώσει στους παίκτες του. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλά. Όμως τι θα πάρει, από ποιον θα το πάρει, την ώρα που θα το πάρει και πώς θα το πάρει. Γι' αυτό και άλλωστε, παρά τα προβλήματα που οποιοδήποτε άλλη ομάδα τα είχε, μπορεί να ήταν πολύ πίσω, η ΑΕΚ έχει μείνει στο μείον 2 από την κορυφή και καταφέρει να είναι και μέσα στο κόλπο της Ευρώπης. Έχοντας δύο παιχνίδια εντός έδρας τώρα με τη Μαρσέη και την Μπράιτον, αλλά και ένα πολύ βαθύ πρόγραμμα στο πρωτάθλημα, προκειμένου να το καταληφθεί και να μπορέσει να είτε να διατηρηθεί σε αυτή την κατάσταση, είτε να πάει ακόμα και πιο ψηλά στην κορυφή. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό ότι αποκτάξει ψυχολογία από αυτά τα μάτς, γιατί το πιστεύει η αυτοπεποίθηση, δηλαδή ξέρεις πώς στίζεται όταν κερδίζεις μεγάλα μάτς και δείχνεις ότι τα κλέβεις, αλλά τα επιβάλλεις στη νίκη σου. Είναι πράγματα που σε απογειώνουν την αυτοπεποίθηση και, και τις ικανότητες και τις δυνατότητες. Mm-hmm. Όσο έρχεται και ο κόσμος πίσω, δεν λέω τον κόσμο, ότι θα αναφέρομαι στους ποδοσφαιριστές στο roster του coach, θα γίνεται και πιο καλό το κομμάτι και μεγαλύτερο σε διάρκεια παιχνιδιού της ΑΕΚ. Είδαμε χθες για παράδειγμα ότι από τον πάγκο ήρθαν ο Τζούμπερ, ο Γαλανόπουλος, ο Πισάρο, ο Άμραμπατ, ο Κατσίνοβιτς. 5 παίκτες που θα μπορούσαν να είναι βασικοί και 5. Και παρόλα αυτά έλειπαν από τη βασική δεκάδα ο Λιβάη Καρσία, ο Ραούχο, ο Χατζησαφή, ο Κάλενς που έχει παίξει και αυτός πολύ σημαντικό ρόλο. Πράγματα δηλαδή που ξαναλέω δείχνουν το πόσο έρχεται ακόμα μεγαλύτερη φορά η ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Έχει τη δυνατότητα που σημαίνει υπάρχει πρόγραμμα τους να το εκμεταλλευτεί. Να το πούμε λίγο αυτό, γιατί τώρα το ψάχνω και πραγματικά τίποτα δεν είναι σίγουρο στο ποδόσφαιρο, αλλά έχει ανοιχτό δρόμο για 3-7-21, έτσι. Δηλαδή παίζει με την Κηφισιά στην Κεσαριανή. Μέσα με τη Λαμία. Μέσα με τη Λαμία, εκτός με τον Μπας Γιάννηνα. Μέσα με τον Άρη. Okay. Με τον Άρη και μετά αρχίζουμε με το δεύτερο γύρο. Ναι, και μετά παίζει με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Με τον Βόλο μέσα. Πανσεραϊκό έξω και Βόλο και μέσα. Το Βόλο μέσα. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο το 7-7. Όχι, για να μας αλλά... εύκολο το κάνει κάθε ομάδα μόνο. Ναι, βάσει δυνατοτήτων. Αλλά σίγουρα το πιο δύσκολο και απαιτητικό πρόγραμμα το έβγαλε η ΑΕΚ. Ναι, ναι, και θα είναι κομβικό να το κάνει αυτό. Ναι, κατάφερε να βγάλει ένα πρόγραμμα το οποίο είχε τρία ντέρμπι, ενδιάμεσα με ευρωπαϊκά μα θυμίζω,
όλα τα τρίπη που έδωσε. Το σημαντικότερο από αυτό που είπες όμως, ότι τα έβγαλε με τραυματισμούς. Και τα έβγαλε αυτό ακριβώς, έχοντας τα πιτς από 6, από 4 συγγνώμη, έως 6 ποδοσφαιριστές της βασικής δεκάδας. Θυμίζω ότι με τον Παναθηναϊκό έπαιξε χωρίς Βίτα Μουκουτί. Με τον Ολυμπιακό χωρίς Λιβάη Γκαρσία και άλλους τρεις. Ναι. Με τον ΠΑΟΚ τώρα χωρίς Λιβάη Γκαρσία, Ραούχο, με τον Γκατσίνο Βιτσάκη και τον Πάκο. Του Χατζησαφή εκτός. Αυτά πιστοποιούν τη σημασία της επίτευξης και σε βαθμολογικό επίπεδο συγκέντρωσης σε αυτό το παικτικό πρόγραμμα, γιατί διάμεσα και να παίξει με τον Όφη στην Κρήτη, με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Δεν είχε δηλαδή παιχνίδια πολύ εύκολα, πολύ δεύτερα. Και ταυτόχρονα υπέρβαση στην Ευρώπη. Έπρεπε να τυπογραφεί σε παιχνίδια όπως με τον Άγιαξ, όπως με την Brighton, όπως δηλαδή, το μάτσο με την Brighton, το έπαιξε διάμεσα των αγώνων ΑΕΚ Ολυμπιακός, Brighton ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Mm-hmm. Οπότε όταν καταφέρνει και ανταποκρίνει σε αυτό το κομμάτι, και τότε έλεγα ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει να είναι ακόμα και στο μείον 5, έλεγα εγώ τότε, πόσο μάλλον τώρα που είναι στο μείον 2. Με αυτά τα προβλήματα που έχει, νομίζω ότι θα μπορέσει να βλέπει πολύ, πολύ πιο εύκολα το μέλλον της στο πρωτάθλημα και όχι μόνο. Τώρα που έχουμε αρχίσει μετά τις επιστροφές της και περιμένουμε να δούμε πότε θα είναι εθνική στο 100% και ο Αραούχο με τον Λιβάη Γκαρσία, νομίζω ότι γίνεται εύκολο αντιληπτό ότι αλλάζει και το πολύ δυναμική της επίπεδο, όχι μόνο ο καταρτής της ενδεκάδας, η διαχείριση των αγώνων και βαθύου rotation σε όλες τις διοργανώσεις αν θέλει. Επιπρόσθετα υπάρχει ο Δεκέμβριος μετά, ο οποίος είναι μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά, που είναι τα μάτς Κυπέλλου και ο Γενάρης, την οποία η ΑΕΚ έχει λίγο σχετικά πιο εύκολο έργο από ό,τι αντιπαλή της, γιατί παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός όπως ξέρουμε, και θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί και το εκείνο το χρονικό διάστημα για να μπορέσει να είτε να ξαναλέω βρεθεί στην κορυφή, είτε να διατηρηθεί εκεί, γιατί από ό,τι φαίνεται, αν εξελιχθεί η χρονιά όπως πάμε μέχρι τη στιγμή, όλοι θα ξεκινούν πάλι στα πλέον και στα μεγάλα μάτια. Και σε αυτό το κομμάτι μέχρι στιγμή η μοναδική ομάδα που ανταποκρίνεται στα μεγάλα μάτια εδώ είναι η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα να κερδίσει τέρμπι. Και η ΑΕΚ έχει κερδίσει δύο. Και δεν έχει χάσει κανένα. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι. Έχουμε κάποιον έντρο με τον Ελίασον. Όχι, δεν υπάρχει κάτι ακόμα. Mm-hmm. Θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο σημαντικό το πρόβλημα. Θα πρέπει να περιμένουμε, ξέρεις, μέχρι την Παρασκευή γενικότερα να δούμε λίγο πιο ουσιαστικά τα προβλήματα και που λύνονται και που θα έχει ο Ματίας Αλμέιδα. Αλλά ξέρεις, το ευχάριστο είναι σε ό,τι αφορά τις θέσεις του Ελίασον, τουλάχιστον ακόμη και να χάσει ένα μάτς, τουλάχιστον εκεί υπάρχει και ο Άμραμπατ, αλλά γενικότερα υπάρχουν λύσεις στον Έσο, ο Κατσίνοβιτς μπορεί να παίξει εκεί και ο Τσούμπερ μπορεί να παίξει εκεί, το Πινέα θα καλά, οπότε δεν μπορεί να παίξει παντού, το περιμένει, το ξαναλέμε. Και δεν είναι, ξέρεις, στη θέση που καίγεται του φόρου για παράδειγμα, αλλά και εδώ έχει βγάλει στο Μαντέρο Κόλτς, γιατί νομίζω ότι όσοι ήταν χθες στον Πόλτς κατάλαβα ότι όλο και φτάνει στο καλύτερο κομμάτι της αγωνιστικής του κατάστασης και αυτός και μαθαίνει και τους υπόλοιπους, γιατί αυτό είναι το βασικότερο, να προσαρμοστείς πολύ γρήγορα στο πλάνο του προπονητή αλλά και στο παιχνίδι των γύρω σου. Mm-hmm. Και αυτό δεν μαθαίνεται μέσα σε ένα μήνα. Εννοείται. Μάλιστα. Ωραία. Κόσμο δεν θα έχει έξυπνη και να επενθυμίσω. Ναι, το είπαμε και πριν με τον Τάσο Νικολογιάννη, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Τέλος πάντων, κάποιες φοβίες έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να ξέρω, άμα δεν έχω μιλήσει και με την άλλη πλευρά. Απλά είναι νομίζω τραγικό, ως απαράδεκτο, στην Αττική, μια ομάδα που είναι από την Κυφσιά, στην Κεσαριανή, και να μην μπορεί να φιλοξενηθεί ένα παδί των μεγάλων ομάδων. Mm-hmm. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό εκεί, δεν μπορούμε να το κάνουμε πουθενά και ποτέ, για κανένα λόγο. Πραγματικά, ναι. Είναι αστείο. Και θα βλέπουμε μια παγωμένη εικόνα άδεια και κερκίδα. Και εννοείται ότι η ελληνική αστυνομία έχει παίξει πάλι ρόλο σε αυτό, γιατί είναι και μία από τους λόγους που δεν ήθελα. Είναι το οργανωμένο, είναι το μόνο με τη μετακίνηση. Μάλιστα. Πάλι. Τι να πεις. Ωραία. Περιμένουμε τουλάχιστον, γιατί ξέρεις, το αποτέλεσμα της ΕΔΕ που έγινε και απέφερε γελιότητες σε επίπεδο ποινών στους ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας για την δολοφονία του Μιχάλη Κατσούρη, για την οποία έχω ξαναπεί έχουν απίθανα τεράστια ευθύνη, επειδή υπάρχει άλλη αρχή που τρέχει παράλληλα και ήδη το πόρισμά της είναι καταδικαστικό, μαθαίνουμε, για τρεις ανώτατους αξιωματικούς, να πάει μέχρι βάθος. Δεν περίμενα την ελληνική αστυνομία εκ των έσω να γίνει κάτι, αλλά απ' έξω πρέπει να γίνει κάτι επιτέλους, γιατί κακά τα ψέματα έχουν περάσει καιρός και ακούσαμε για κάτι πρόστιμο και κάτι μεταθέσεις. Mm-hmm. Μιλάμε για εγκληματική αμέλεια που προκάλεσε δολοφονία.
Προσυπογράφω. Της αστυνομίας. Προσυπογράφω. Και σε αυτά που πες πριν και για αυτό που πες τώρα. Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γιώργος Σακέρης, λοιπόν, με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.